Το ραντεβού καθιερωμένο, αγαπημένη Ρένα Ρώση Ζαΐρη στη Θεσσαλονίκη, νωρίς-νωρίς, με το βιβλίο της. Μόλις το πιάσαμε στα χέρια, να και συγγραφέας δίπλα. Καλώς ήρθατε. Σε ευχαριστώ ένα φιλί, στο χρωστάω, γιατί είσαι το γούρι μου, πάντα. Το βιβλίο μόλις γεννήθηκε, 3 Μαΐου, ζεστό μωράκι ακόμα. Είναι στην αγκαλιά σας και εύχομαι γρήγορα και στην καρδιά σας. Είναι μια αληθινή ιστορία. Από τότε που έγραψα Δείγμα Φεγγάρια, ξέρεις πόσοι και πόσοι φίλοι και φίλες μου διηγούνται ιστορίες της ζωής τους και παρακαλούν να γίνει βιβλίο, αλλά δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Εγώ σε κάθε μου βιβλίο καταθέτω πάρα πολλά προσωπικά μου βιώματα, σχεδόν σε κάθε βιβλίο, ή μου βγαίνω από μόνα τους. Έχω βάλει και πολλές αληθινές ιστορίες, όπως πέρσι στο Θάλασσα Φωτιά, όπως στη Δύο Φιλιά για την Αμέλεια, αλλά αμιγώς να είναι όπως τα Δείγμα Φεγγάρια, έλεγα δεν θα το πω ποτέ. Αλλά ποτέ μιλές ποτέ έτσι στη ζωή. Γιατί σε κάποια εκδήλωσή μου για τα Δύο Φιλιά για την Αμέλεια, με πλησίασε ένας 80 χρονών, θα ήταν 85, δεν μου είπε την ηλικία, τον υπολόγιζα, αλλά ήταν πολύ ξεσηφθητενής, αξιοπρεπέστατος και μου λέει, κορίτσι μου, σε ευχαριστώ για τα Δείγμα Φεγγάρια που το βλέπω και θέλω, θα ήθελα κι εγώ μια χάρη από σένα πριν φύγω από αυτή τη ζωή, ξέρεις, η τρίτη ηλικία. Θέλει πάρα πολύ τρυφερότητα, η τρίτη ηλικία είναι σαν μωράκι. Θέλει να την αγκαλιάζεις. Η ζωή κάνει ένα κύκλο. Όπως μωρά έχουμε την ανάγκη των άλλων, μετά τα δίνουμε όλα στα παιδιά μας. Και έτσι, επειδή είμαι εγώ, ξέρεις, αγαπώ πολύ αυτούς τους ανθρώπους σε πολύ μεγάλη ηλικία και κάθισα κοντά του, δεν μπορούσα να μην κάτσω κοντά του. Και όταν μου είπε, θα πρέπει να μιλήσει για τα αστέρια. Λέω, είναι κανένας αστρονόμος, τι είναι. Και κάθισε λίγο κοντά του, λέω εντάξει, περιμένετε, τελειώσει η παρουσίαση, περίμενε και μην πω ότι πήραμε τα κλειδιά του βιβλιοπωλείου. Γιατί μου είπε την ιστορία του, κάθισαμε κοντά μια ώρα και τρελάθηκα. Δεν του είπα πάλι ότι θα τη γράψω, του είπα θα προσπαθήσω και λέω ας τη βγάλω από το κεφάλι μου, γιατί είναι βαρύ φορτίος σώμα σου να έχεις μια αληθινή ιστορία κάποιου ανθρώπου. Αλλά ήταν στον Κουδρεβιθούλη που είχε ρίξει τα ψυχουλάκια όπως το δάσος και εγώ το ακολουθούσα και πήγε πρώτα στο μυαλό μου και μετά στην καρδιά μου. Οπότε έτσι γεννήθηκαν τα αστέρια στην άμμο. Και είναι ένα βιβλίο που είναι μαγικός ο τίτλος του, μαγικός, δηλαδή βγήκε μόνο του. Αυτός ο τίτλος. Έχει μέσα φοβερούς έρωτες που σας αρέσουν πάντα, έτσι, στη ζωή έτσι είναι, γιατί όλα μέσα από την αγάπη, αλλά όχι έρωτα μόνο για το άλλο φίλο, έρωτα για την ίδια τη ζωή. Όταν λέω έρωτα, εγώ αυτό εννοώ. Έχει πάρα πολλές ανατροπές, γιατί παρόλο που ήξερα την ιστορία, την έκανα έτσι, ξέρεις πώς μαγειρεύω εγώ με ανατροπές. Έχει πολύ suspense, αγωνία, έχει στεναχώρια, έχει χαρά, έχει εκπλήξεις. Ποιοι είναι οι ήρωες, λοιπόν, για να σκεγραφίσουμε έτσι το... Πάρα πολλοί που το έχουν διαβάσει, ενώ τους λέω καθώς θα το διαβάζει, θα βρείτε ποιος είναι ο ήρωας που το βιβλίο, ελάχιστο το καταλαβαίνουν. Μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό. Αλήθεια, σχεδόν είναι έτοιμο, αλλά εντάξει, μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, είναι μια κοπέλα, είναι πρώτα απ' όλα στη δεκαετία του 70, τότε, στην Ύδρα. Το έφερε στην Ύδρα. Εγώ λατρεύω τα νησιά, λατρεύω ότι έχει νερό, τρελαίνομαι. Δηλαδή, εγώ με το νερό είναι με μένα. Και ζει μια κοπέλα, η Αλεξία, μαζί με τον μπαμπά της και τη μαμά της, πλούσια οικογένεια και τη γιαγιά της. Για κάποιο λόγο ο πατέρας της φεύγει από το σπίτι και η μητέρα της μετά από λίγο καιρό, μην αντέχοντας την απουσία του, αυτοκτονεί. Και το κοριτσάκι αυτό, μικρούλι ακόμα, 10 χρονών, αρχίζει και ζει με τη γιαγιά του, η οποία είναι μια αυστηρή αρχόντισσα, ξέρεις, και τα καπιτανόσπιτα που νομίζουν οι άνθρωποι σε αυτή, ότι οι πολύ πλούσιοι και οι πολύ αριστοκράτες τους ανήκουν όλα. Και το παιδάκι δεν μπορεί να ταυτιστεί μαζί της και είναι στεναχωρημένο και όπου ένα πρωί σε κάποια παραλία γνωρίζει τρία αγόρια, τον Μάξιμο, τον Ιώνα και τον Ανδρέα. Ξέρω εγώ ως παιδαγωγός, αλλά και από την ίδια την προσωπική μου ζωή, ότι ο Θεός το κάνει έτσι. Όταν ένα παιδί του λείπει ο πατέρας, του λείπει η μάνα του, κάποιος θα βρεθεί να είναι δίπλα του, να το στηρίξει. Αυτό λοιπόν το κοριτσάκι βρίσκει αυτά τα τρία αγόρια και αρχίζουν να κάνουν παρέα σαν φίλοι και σιγά σιγά η ζωή της μπλέκεται και με τους τρεις, με ένα μαγικό τρόπο. Με έναν τρόπο που θα πιστεύω να σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Αλήθεια το λέω, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Και επίσης υπάρχει κι άλλο ένα κοριτσάκι, εκεί 10-13 χρόνια πιο μικρούλη από την Αλεξία μου, η Αγαθονίκη, η Νίκη που μεγαλώνει στην Εύβοια μαζί με τη μαμά της και τη γιαγιά της, ανήπαντρη μάνα.
με το που γεννιέται το παιδί, αρχίζει και του λέει: εγώ δεν έκανα έκτρωση, γιατί θέλω να, ο σκοπός ζωής σου είναι να εκδικηθείς τον πατέρα σου. Όλους τους παντρεμένους άντρες, οι άντρες είναι κακοί, οι άντρες είναι εκείνο, οι άντρες είναι αυτό που σου λέω, ο στόχος του βιβλίου, τα λάθη των γονέων. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορείς εσύ να κουμπάς σε ένα παιδί, να το έχει βάρος, καλά-καλά δεν έρθει σε αυτόν τον κόσμο, να του λες ότι εγώ δεν έγινα δικηγόρος, θα γίνεις εσύ. Εγώ ξέρω, εγώ δεν μ' αρέσει αυτό, δεν σε αρέσει και εσένα. Εγώ, τα παιδιά είναι μοναδικά. Και έτσι αυτό το κοριτσάκι, η Αγαθονίκη, που έχει μια. Έρχεται κάποια στιγμή σε επαφή με την Αλεξία, δεν θέλω να πω πιο πολλά, και γίνεται ένας, όπως τα βιβλία μου που τα ξέρεις, γιατί μ' αρέσει σχεδόν σε κάθε σελίδα να έχω ανατροπή. Ταξιδεύει το βιβλίο πάρα πολύ, ξέρω από την ίδια, την Πανέμορφη, πάει Εύβοια, πάει Πάτρα, πάει Ρώμη, Βαρκελόνη και στις μακρινές Ινδίες. Ο κύριος αυτός τι λέει τώρα? Άκου τώρα, ο τίτλος, να σου πω, ναι. Και θα σου πω γι' αυτό, ο τίτλος του βιβλίου, καθώς έπρεπε οι ήρωές μου να πάνε στην Ινδία, ένας από τους ήρωές μου πήγε στην Ινδία και μετά και άλλος ένα, εκεί υπάρχει ένα φαινόμενο που το έκανα πολύ έρευνα, λαμπυρίζουνε όταν δεν υπάρχει φεγγάρι μέσα στη θάλασσα από το φυτοπλακτόν, μόλις είναι. Αλλά σε τέτοιο σημείο, ειδικά στις Μαλβίδες, γίνεται και στην Ινδία, στην Κόα. Και εκεί η θάλασσα είναι ψηλά αστεράκι. Είναι μαγευτικό το θέαμα. Άμα το βάζει στο διαδίκτυο, αστέρια στην άμμο, θα σου το δείξει. Και καθώς φεύγει το κύμα και ακουμπάει στην άμμο, πέφτει αστεράκια μαζί. Οπότε Θεέ μου, λέω, αστέρια στην άμμο, γιατί τα αστέρια του ουρανού είναι για όλους μας, γιατί ο καθένας από εμάς είναι ένα μοναδικό, τρυφερό, αξιαγάπητο, καταπληκτικό αστεράκι. Και τώρα για τον κύριο αυτό, δεν το ξέρει, δεν ήθελε δεν το μάθει, όχι δεν ήθελε ούτε την οικογένειά του ούτε τίποτα, ακόμα και να πάω στην πόλη ή αν έχω πάει στην πόλη από την οποία δεν θα του πω, το έζω το λόγο μου, οπότε είναι ένας ανάμεσά μας και μπορεί να μην είναι και ανάμεσά μας. Τώρα θα ψάχνει να δείτε αν μείνει κανένα 80 χρονών. Όχι, δεν είναι από Θεσσαλονίκη, αυτό μπορώ να το πω. Εύχομαι να το διαβάσει. Να μείνει ικανοποιημένο. Εύχομαι να βουρκώσει από χαρά. Ένα κομμάτι τη αποτυπώθηκε. Και εύχομαι και στα παιδιά του να είναι πάντα ευτυχισμένα. Ωραία. Το βιβλίο θα ταξιδέψει ήδη. Ξεκινάτε από Θεσσαλονίκη, προηγήθηκαν άλλες πόλεις. Η Κατερίνη, η μοναχτή Κατερίνη. Προχτές ήμουν ασέρες, μαγκάλιασαν ασέρες, πολλοί παιδιά, γινόταν κατακλυσμός και η αίθουσα ήταν γεμάτη κόσμο. Όταν λέμε κατακλυσμός, θυμάστε αυτές τις μέρες. Ναι. Και ήταν η αίθουσα γεμάτη κόσμο και έλεγα πώς θα φύγουνε, αλλά μόλις τελείωσε η εκδήλωση σταμάτησε και η βροχή για να μπορέσουν να φύγουν. Αύριο είμαι Καβάλα, όλες τις πόλεις αγαπάω, τη λατρεμένη μου Καβάλα. Και μετά πάω το Σάββατο, 12 Μαΐου, στις 2 η ώρα το μεσημέρι, να το πω, μπορώ να το πω, στον Ιαννό, είναι η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου. Μετά από Δευτέρα δεν ξέρω τι με περιμένει, γιατί πνίγονται και μου τα στέλνουν τα προγράμματα, ξέρεις. Ξέρω όμως θα πάω Πάτρα, πώς πάει και το βιβλίο. Προς το παρόν δεν ξέρω τίποτα άλλο. Ωραία, γιατί με ρωτάνε όλοι. Και θέλω να πω, αν κάποιος ακούει, ότι εμείς δεν διαλέγουμε τις πόλεις. Γιατί πολλές στεναχωρώ, πολλούς φίλους και φίλοι. Ναι. Μακάρι με αφήνανε να διαλέξω. Δεν σου λέω. Αλλά είναι τα βιβλιοπωλεία που σε καλούν σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ψυχογιός. Επίσης να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πάλι μέσα από την καρδιά μου είναι και αυτό, σε όλους τους ψήφισαν τη Θάλασσα Φωτιά και τη βάλανε ανάμεσα στα 10 στο Ηρωίδα Έμπνευση. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλει πάλι ψήφο, παιδιά. Άλλη μία μόνο. Ωραία. Το επόμενο, τι θα αποκαλύψουμε, γιατί κάθε φορά λέμε. Εγώ αυτό κάτι. Το βιβλίο το ακούμπησα στη αγκαλιά των εκδόσεων Ψυχογιός το Σεπτέμβριο. Ήδη οι ήρωες του επόμενου ήταν μέσα μου. Άρχισα να γράφω από τον Οκτώβριο, είμαι στη μέση. Έχει πολλή δουλειά, έχει πάρα πολύ έρευνα. Μόνο να σας πω τι έρευνα κάνω, γιατί το βιβλίο εκτελείστε στη Δήλο. Ένα μεγάλο κομμάτι, και όταν μπήκα σε αυτό λέω παλιώς δεν θα το τελειώσω, γιατί η δήλωση έχει μια ενέργεια απίστευτη. Έχω πάει, αλλά άλλο είναι να μπεις μέσα, να ψάξεις βιβλία, διαβάζω αυτά και προσπαθώ έτσι λίγο να μην... είμαι πολύ χαρούμενη και για αυτό το βιβλίο, αλλά τώρα το ξεχάσει, το έχω παρατήσει, ξέρεις, γιατί ήμουνα εκεί με την ηρωίδα μου, καθώς έγραφα, που τη λένε Άρτεμι, πώς θα τη λέγανε αλλιώς, αφού είναι στη Δήλο. Είναι και το δεύτερο όνομά μου, είναι το όνομα της ηρωίδας στο Άρωμα Βανίλιας, το όνομα της γιαγιάς μου.
της μαμάς της μαμάς μου. Αλλά τι, φυσικά τη λένε Άρτεμις, γιατί είναι το νησί της Άρτεμις και του Απόλλωνα. Αν ήταν γονογόλου θα το λέγανε Απόλλωνα. Και ξαφνικά, μόλις βγήκε αυτό το βιβλίο, πρέπει να κλείσω, να κλείσω τα φύλλα για να ξαναμπω στην Αλεξία. Και έτσι, μόλις τελειώσω τις εκδηλώσεις, θα πέσω με τα μούτρα στο καινούργιο βιβλίο που πρώτο Θεός θα βγει πάλι του χρόνου το Μάιο και πρώτο Θεός εύχομαι να είμαι κοντά σας. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Είναι ένα βιβλίο που εύχομαι να σας ταξιδέψει, να σας φτιάσει από το χέρι, όπως προσπαθώ σε σχεδόν κάθε μου βιβλίο να συλλαβήσει το ρήμα αγαπώ από το α στο ω. Και το πετυχαίνετε. Ευχαριστούμε πολύ.